Καταρχήν, καλημέρα σα, κύριε Σαραβασίνα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μίχο, κύριε Τσάντη και στου ακροατέ σα. Καλημέρα. Κύριε Σαραβασίνα, ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα για σήμερα με λόγω του γεγονός ότι έχουμε αρκετά περιστατικά από αδέσποτα σκυλιά που έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες. Υπάρχει αυτό το θέμα στη Γιαννή Ακτή. Και θέλαμε έτσι να μας κάνετε μία ενημέρωση, αφού ο Δήμος έχει αρμοδιότητα και είναι είστε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να μας κάνετε μία ενημέρωση για το πώς γίνεται η διαχείριση των αδέσποτων σκυλιών, τι ακριβώς συμβαίνει. Δώστε μας λίγο έτσι την εικόνα. Την εικόνα. Μάλιστα. Φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε κανένα περιστατικό. Mm-hmm. Απότομα τις τελευταίες 15 μέρες ξέφυγε μία σκύλα χωρίς να στηρωθεί, η οποία κάποιος την πέταξε τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, κάπου από αυτούς που έρχονται τις επισκέπτες, οι οποίοι πετάξαν αρκετά σκυλιά φέτος, mm-hmm. πάρα πολλά. Τα φέρνουν εδώ γιατί ξέρουν ότι έχει καταφύγιο και κάποιος θα τα συμμαζέψει και γι' αυτό τα φέρνουν. Έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, από Άρτα, από Αθήνα, από οπουδήποτε, αφήνει το σκυλί του εδώ και φεύγει. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν 7 κουτάβια. 7 κουτάβια και η μητέρα, τα οποία γεννήθηκαν στην Τάπια, σε κάτι καλάμια. Mm-hmm. Λοιπόν, τα οποία δημιουργούν ένα πρόβλημα στην Κιανή Ακτή. Είναι φοβικά αυτά τα σκυλιά, πάρα πολύ φοβικά, δεν μπορεί να τα πλησιάσει με τίποτε. Λοιπόν, ειδικά αν περνάς με ποδήλατο, μηχανάκι εκεί πέρα, αρχίζουν να επιτίθονται και κάνουν. Λοιπόν, εγώ κάλεσα την Πενταμελή εκτάκτος, γιατί είχαμε 2 περιστατικά εκεί πέρα που φάγαν κάποιο κύριο στο πόδι και κάποια άλλη κοπέλα. Ενδεχομένως είναι και άλλα, γιατί έχουν γραφτεί και έχουν ακούσει. Και εμάς, δηλαδή, μας έρχονται στο email καταγγελίες συνεχώς για τη συγκεκριμένη. Από το συγκεκριμένο σημείο, ότι υπάρχουν περιστατικά. Ναι, οι άλλοι είναι εκφοβισμοί περισσότερο. Πάντως, περιστατικά έχουν έρθει 2. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ αμέσως έδωσα εντολή να πιάσουμε όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή. Αλλά συζήτησα με την. Βέβαια, κάλεσα εκτάκτως Πενταμελή, τη Φιλοζωική κτλ. Λοιπόν. Και πήραμε την απόφαση, βέβαια δεν είμαι μόνος μου εκεί, είναι Πενταμελής, ας πούμε. Πήραμε την απόφαση με πολλή συζήτηση να περισυλλεγεί, τουλάχιστον από εκεί, να περισυλλεγεί η κεφαλή της αγέλης, δηλαδή που είναι αυτό το θηλυκό, και άλλο ένα επιθετικό, ένα κανελί, τουλάχιστον προς το παρόν, mm-hmm. να περισυλλεγούν. Γιατί έχουν επιθετική συμπεριφορά και φάγανε κόσμο. Άραγε πρέπει να περισυλλεγεί. Πρέπει να πάει στο καταφύγιο. Είναι δύσκολο βέβαια να τα περισυλλέξει. Έτσι φεύγουν, ας πούμε. Θα βρούμε τον τρόπο, θα δούμε. Ας πούμε. Υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, πιστεύω σήμερα, αύριο να το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Να πάει για 15 μέρες και θα πρέπει ύστερα να. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ας πούμε, το σκυλί. Καλό είναι να μας ενημερώσετε, να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο. Τι γίνεται. Ναι. Ωραία, ναι. Κοιτάξτε, ποιο είναι το πλαίσιο. Σε ένα σκυλί που παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά, mm-hmm. το πιάνουμε. Το πηγαίνουμε. Αν είναι αστήρωτο, το στηρώνουμε, το εμβολιάζουμε. Κάνω μια θεραπεία, το κοιτάω ο γιατρός. Και μετά από 15 μέρες, επανεντάσσεται στο σημείο που το πήραμε. Αυτός είναι ένα επιθετικό σκυλί, δηλαδή μετά από 15 μέρες, αφού το εμβολιάσετε και το στηρώσετε, θα το ξανααφήσετε πάλι στο ίδιο σημείο. Πάλι ναι, θα... αυτός είναι ο νόμος. Μάλιστα. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι λέει ο νόμος. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα αν γίνεται ή δεν γίνεται αυτό, εντάξει, αφήστε το. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Έτσι, λοιπόν, ο νόμος όμως, να ξέρετε και να μάθει ο κόσμος ότι είναι ξεκάθαρα αυτός. Είναι ο χειρότερος νόμος που νομίζω εγώ που υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι λάθος. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα είναι 15 μέρες και 20 μέρες. Έτσι. Mm-hmm. Θα έπρεπε να ήταν πιο μεγάλος ο χρόνος. Τέλος πάντων, για να ξέρουν όμως οι ακροατές μας, ο χρόνος είναι οι 15 μέρες. Επανεντάστε στο σημείο που το πήραμε. Το σκυλί, το επιθετικό σκυλί, έτσι, σας είπα. Στηρώνεται, εμβολιάζεται, περνάει μια θεραπεία, το κοιτάει ο γιατρός αν έχει κάποια αρρώστια ή οτιδήποτε και μετά από 15 μέρες αφού το έχει ελέγξει ο γιατρός και είναι εντάξει, επανέρχεται. Μάλιστα. Επανεντάσσεται εκεί που το πήραμε. Αυτός είναι ο νόμος, καταλάβατε. Οπότε από αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Σαραβασίνα, δεν υπάρχει καμία ορθολογική διαχείριση. Απλά πιάνετε κάποια σκυλιά, τους κάνετε αυτή τη διαδικασία και πάλι βγαίνουν μέσα στην πόλη. Και υπάρχουν τα προβλήματα να διαιωνίζονται, συνεχίζονται. Συνεχίζονται τα προβλήματα. Δηλαδή,
αυτό ήθελα να σας πω, ότι να μην νομίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, 50 σκυλιά στην πόλη, τα μαζέψαμε και δεν θα ξαναυπάρχει σκυλί. Θα πρέπει να τα αφήσετε πάλι έξω, έτσι λέει ο νόμος, αυτό λέτε. Ναι. Μάλιστα. Το πόσα σκυλιά πρέπει να ξαναεπανενταχθούν στην πόλη, αφήστε το να μην το συζητάμε. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό από μέρους σας προκειμένου να, δεν ξέρω, να γίνει κάποια άλλη διαχείριση, όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, γενικότερα σε σχέση με τα αδέσποτα σκυλιά? Γενικότερα, ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα μία. Κάνουμε μία. Διάφορες δουλειές μέσα στο καταφύγιο, σε ένα χώρο που έχουμε κάνει μία βελτίωση. Κάνουμε μία βελτίωση, χωρίζουμε κάποιο χώρο που υπάρχει, ας πούμε, έτσι, σηματόβλημα και αυτά και κάτι μικρά σπιτάκια. Τοποθετήσουμε μικρά σπιτάκια, κανονικά πολλά, αρκετά, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να μαζέψουμε εκεί τα πιο επιθετικά σκυλιά που υπάρχουν στην πόλη. Μάλιστα. Ναι, αυτή είναι. Δηλαδή, το οποίο θα γίνει εντός της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα δηλαδή, θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Με τα σκυλιά. Για να μαζέψουμε αυτά τα σκυλιά που σας λέω. Έτσι. Αλλά όμως, όσον αφορά για τον νόμο, είναι αυτός ο νόμος που σας είπα. Έτσι. Και ότι, πρώτον. Και δεύτερον, φοβικά σκυλιά όπως είναι αυτά, τουλάχιστον αυτά στην Κεανία αυτή, είναι δύσκολο, δύσκολο να τα πιάσεις. Πολύ δύσκολο. Και δεν πρέπει να τα πιάσεις, να τα κακοποιήσεις για να τα πιάσεις. Υπάρχει έλεγχος, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ξέρετε ότι υπάρχει έλεγχος από τη φιλοσοφική, από παντού. Έτσι. Πιάσαμε, ας πούμε, εκείνο το. Φέραμε έναν ειδικό άνθρωπο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής για αυτά, και πιάσαμε, αν θυμόσαστε, ένα σκυλί που έφαγε κάτι πρόβατα στην βιομηχανική ζώνη. Το οποίο το έπιασε ειδικός εκπαιδευτής, ντόκο Αργεντίνο, σκυλί, το καταλαβαίνετε, πιτμπουλ. Ναι, είναι, καταλαβαίνετε πόσο άγριο σκυλί είναι, έτσι. Ναι, αυτό το πιάσαμε, είναι στο καταφύγιο, ας πούμε, το σκυλί, παρακολουθείται από τον γιατρό κτλ. Να ρωτήσω κάτι, εκεί στην Πενταμελή που είστε όλοι, είναι σύμφωνοι, δηλαδή όλοι, συμφωνείτε όλοι, είναι παψηφοί βγαίνουν οι αποφάσεις? Όχι, όχι, δεν βγαίνουν παψηφοί. Όχι. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, έχω το πρακτικό, το προχθεσινό παράδειγμα, δεν είναι όλες παψηφοί. Είναι άλλες οι οποίες βγαίνουν, άλλες δεν βγαίνουν, αναλόγως. Κοιτάξτε να δείτε, η φιλοσοφική και η γενικά, ας πούμε, δεν έχω αυτή την άποψη ότι πρέπει να παίρνουμε τα σκυλιά, ας πούμε, για μέσα. Αλλά θεωρούν ότι πρέπει να παραμένουν ότι αν είναι ένα σκυλί στηρωμένο, ξέρω εγώ, υπήρξε ένα περιστατικό, κάποια απότομη κίνηση, κάτι οτιδήποτε, ας πούμε, που φοβήθηκε το σκυλί και έκανε αυτή την ενέργεια. Καταλάβατε. Κυρία Σαραμπασίνα, επειδή όποτε βλέπω συζητήσεις που γίνονται, και όποιος θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τα σκυλιά, βλέπουμε ότι τις ευθύνες τις ρίχνουν στο Δήμο, καθώς ο Δήμος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Ποιος τη ρίχνει? Οι πολίτες, χωρίς να ξέρουν. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Σαραμπασίνα? Την τελική ευθύνη έχει ο Δήμος. Την τελική ευθύνη. Την τελική ευθύνη. Εφόσον, ας πούμε, γίνει πενταμιλή, εφόσον γίνει το συμβούλιο. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό. Πάμε να αρπάζουμε ένα σκυλί. Βέβαια, αν ένα σκυλί τώρα, όπως είπαμε, είναι επιθετικό, θα αμέσως με το που θα στείλει η αστυνομία, αμέσως εμείς στέλνουμε το χαρτί για να πάει τρία άτομα που είναι εδώ να προσπαθήσουν να πιάσουν το σκυλί. Έτσι. Δεν περιμένουμε πότε να γίνει. Αλλά μετά όμως αυτό το περιστατικό περνάει από την Πενταμελή Επιτροπή. Μάλιστα. Όλα τα περιστατικά. Και όπως μας λέτε, υπάρχει ένα κομμάτι. Το οποίο, ας πούμε, υπάρχει έλεγχος από την φιλοσοφική, πλήρης έλεγχος ότι την πορεία του σκυλιού, πώς είναι και αν είναι καλά, αν δεν είναι, αν πρέπει να ξαναφύγει ή όχι. Μάλιστα. Καταλάβατε. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί πρόσκαιρα να βρίσκουμε κάποιες λύσεις, να μαζέψουμε τώρα, όπως είπατε, στο καταφύγιο τα δύο αυτά πιο επιθετικά σκυλιά από την Αγέλη, ή δεν ξέρω, τέτοιου είδους ενέργειες για 15-20 μέρες και μετά να εκπανενταχθούν. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κάτι μόνιμο. Δεν είναι λύση όμως. Εγώ προσωπικό, να σας πω, ας πούμε, εγώ προσωπικά τι προσπαθώ να κάνω. Έτσι, προσπαθώ να φτιάξουμε ένα καταφύγιο αρκετά μεγάλο, αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, άμα έχεις ένα τεράστιο καταφύγιο, το οποίο, ας πούμε, να είναι για πολλά ζώα, εντάξει, μπορείς να τα κρατήσεις και τα ζώα μέσα, έτσι. Μάλιστα. Αν έχει καταφύγιο το οποίο να έχει. Με τις κατάλληλες συνθήκες φυσικά. Ναι, 15 στρέμματα, με τις κατάλληλες. Όπως ακριβώς γράφει ο νόμος. Το προσπαθώ, λοιπόν, και πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει η θητεία μου θα το πετύχω. Δηλαδή το έχω βάλει στόχο, καταλάβατε. Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, άμα όλα πάνε καλά. Ναι. Πιστεύω ότι θα το πετύχω.
Αυτό νομίζω ότι θα δίνει μια πιο μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Βεβαίως θα δίνει καθαρά μόνιμη. Θα δίνει καθαρά μόνιμη, γιατί όταν εμείς έχουμε τώρα 330 σκυλιά. Ναι. Μεγάλο ζάχαρο. Πρέπει να τα διαχειριστείτε, βέβαια. Άλλα 60-70 στην πόλη, mm-hmm. ή δεν ξέρω πόσα στο Λούρο, στο Ζάλογο, γιατί και αυτά δικά μας είναι όλα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Στο Δήμο Λούρο, στο Δήμο Ζάλογο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε ένα τεράστιο καταφύγιο, πολύ μεγάλο καταφύγιο. Και θέλει βέβαια, αν μου επιτρέπετε κύριε Σαρβασένη, και ελέγχους και σε αυτούς που είναι ιδιοκτήτες σκυλιών, να είναι στηρωμένα, να είναι τσιπαρισμένα. Βεβαίως. Λοιπόν, μας είχε καλέσει κάποτε ο κύριος Αγγελέας, ο κύριος Μάστακας, ο οποίος ας πούμε έδωσε ρητές εντολές και στους κτηνιάτρους, ότι δεν θέλω μια φορά να κάνω μια επίσκεψη στο ιατρείο σας και να έρθετε να ελέγξετε σκυλί το οποίο δεν είναι τσιπαρισμένο. Ναι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Θα βλέπετε ας πούμε όλα τα σκυλιά. Τώρα πιάσαμε ένα τέτοιο σκυλί, ντόκο αργεντίνο. Φοβερή μάρκα και δεν ήταν τσιπαρισμένο. Ναι. Δεν ήταν τσιπαρισμένο. Ήταν όμως στηρωμένο. Mm-hmm. Δηλαδή άραγε, κάποιος το πέταξε το σκυλί, κάποιος το παράτησε, καταλάβατε τη βιομηχανική επάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα επίσης να πω στον κόσμο, για να ξέρουν ας πούμε, όσον αφορά τα οικονομικά, mm-hmm. έτσι, για να ξέρουν να μην νομίζουν ότι δεν διαχειρίζεται κανείς ό,τι γίνεται με τα σκυλιά, να ξέρετε ότι είναι με δημοπρασία. Mm-hmm. Με δημοπρασία και μάλιστα ηλεκτρονική δημοπρασία, δηλαδή παράδειγμα οι τροφές. Έτσι. Δηλαδή εισπράττει δύο δήμοι, να ξέρω εγώ, γύρω στα 26 χιλιάρικα πόσα εισπράττει από τη ΔΕΙΑΠ για το 1 ευρώ που δίνει ο κάθε άνθρωπος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Το κάθε ρολόι μάλλον. Mm-hmm. Έτσι, το χρόνο. Οι τροφές στοιχίζουν από 34 μέχρι 37.000, 38.000 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα υπόλοιπα τα βάζει ο Δήμος. Επίσης, ο Δήμος έχει βγάλει δημοπρασία και έχει πάρει την καθαριότητα και την τροφή. Δηλαδή να ταΐζει τα σκυλιά. Και το τάισμα mm-hmm. των σκυλιών, mm-hmm. το οποίο είναι 18.000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Μάλιστα. Επίσης, είναι τα εμβόλια και ο κτηνίατρος. Άλλα τόσα περίπου, άλλα 15.000 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα πολλά, δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι 18, 58, είναι 80.000 ευρώ το χρόνο, έτσι. Δηλαδή τα οποία όλα αυτά τα διαχειρίζεται ο Δήμος, δεν τα διαχειρίζεται κανείς άλλος. Ούτε φιλοζωική, ούτε κανείς. Ωραία. Οπότε, ναι, να το ξέρει ο κόσμος αυτό τουλάχιστον, γιατί λένε διάφορα, ξέρω εγώ, ακούω διάφορα. Ωραία. Δεν είναι αυτά, είναι όλα αναλυτής. Η διαχείριση λοιπόν είναι από τον Δήμο, γίνεται με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως γίνονται όλες οι πράξεις. Ναι, με δημοπρασία, κανονικά. Από τον Δήμο. Την τροφή να σας δώσω να καταλάβεις πρόπερση, ας πούμε, που ήμουν εγώ, δεν ξέρω φέτος, ας πούμε, γιατί έλειπα τον Ιούνιο, ναι. Την είχε πάρει μια εταιρεία από την Κομοτηνία. Ναι, με προσφορές. Ωραία, ναι. Με προσφορά, ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ναι. Uh-huh. Απλά είναι, νομίζω ότι το πρόβλημα, και γι' αυτό και ξεκινάνε και συζητήσεις, είναι επειδή θεωρούμε ότι πληρώνονται όλα αυτά τα χρήματα και μέσα από το λογαριασμό και γενικότερα αυτά τα χρήματα που βλέπουμε ότι δίνονται για την διαχείριση των αδέσποτων και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λύση στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ουσιαστική λύση. Και ενδεχομένως γι' αυτό υπάρχει και η γκρίνια από τον κόσμο. Ναι, η λύση σας την είπα. Να δούμε. Ή θα γίνει ένα μεγάλο τεράστιο καταφύγιο που πάλι θα έχει σκυλιά έξω, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Mm. Δηλαδή, απλά δεν θα υπάρχουν πολλά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ωραία. Με το παραμικρό, μια μικροεπιθετικότητα μπορεί να το μαζέψει το σκυλί να κάνει. Δηλαδή, όταν όμως έχει. Δηλαδή, όταν γίνει ένα μεγάλο καταφύγιο, έτσι. Όμως. Εξήγησα στον κόσμο και εξήγησα σε εσάς τώρα ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα. Αλλιώς θα πάει για παράβαση καθήκοντος, όπως έχω πάει και εγώ, ας πούμε, γιατί είχα πολλά σκυλιά στο καταφύγιο. Πήγα τριμελές με μνημονιακό. Ακόμη, κύριε Σαραβασίνε, και αν είναι κάτω επειδή από. Επειδή έτυχε να περισυλλέξω πολλά σκυλιά και να μην τα βγάλω έξω. Δηλαδή τα κράτησα αρκετό καιρό μέσα. Ακόμη, κύριε Σαραβασίνε, και αν το καταφύγιο, όπως λέτε, είναι με τις προϋποθέσεις αυτές που περιγράφεται, όπως περιγράφει ο νόμος και με. Πάλι πρέπει να βγουν σκυλιά έξω. Μάλιστα. Όχι όλα. Δηλαδή, όχι όλα. Εννοείται ότι δεν είναι ότι εσείς είστε τυπικός σκυλιά. Αυτά που έχουν μια τέλεια συμπεριφορά πλέον, ας πούμε, είναι εντάξει, πλήρες ενταγμένα έξω κτλ. Πρέπει πάλι όμως να βγουν. Τι. Εννοείται ότι εσείς θα μειωθεί το πρόβλημα θα μειωθεί το πρόβλημα πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε. Απότομα τώρα ήταν αυτή η αγέλη εκεί πέρα η οποία εντάξει θα τη διαλύσουμε. Δεν είναι και τόσο αμέσως
Ξεσκώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, εντάξει, εγώ συμπαραστέκομαι στον κόσμο, γιατί το λαό τον δάγκωσε, το σκυλί, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος θα έχει δίκιο, δεν έχει άδικο. Καλά, προφανώς. Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί εντάξει, τον δάγκωσε το σκυλί, έχει δίκιο. Αλλά όμως... Και προφανώς, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι δυνατόν να ακούμε και να μας λέτε, και αυτό ίσως εξοργίζει κάποιους, ότι εκπρόσωποι της Πενταμελούς θεωρούν ότι αυτό το σκυλί δεν πρέπει να απομακρυνθεί. Πρέπει, ναι, όχι όλα τα σκυλιά, ναι. Και λένε, ας πούμε, εντάξει, να πάρουμε μόνο την κεφαλή. Εντάξει, αυτό το προτείνουν και το λένε επίμονα. Εντάξει. Εγώ, εντάξει, μπορεί να έχω άλλη άποψη, αλλά τι να κάνω. Δηλαδή, πρέπει, ας πούμε. Να ακούσω και αυτούς, έχουν ψήφο δηλαδή, μέσα στη... θεωρούν ότι ο αρχηγός της αγέννησης... Παραδείγματος χάρη για τα σκυλιά, ας πούμε, τις κιανίκτες, σας είπα, πήραμε την απόφαση, σας πω την τελευταία απόφαση. Mm-hmm. Να κάνουμε μια προσπάθεια, μια εβδομάδα, μήπως υπάρχει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος θα το πάρει το σκυλί, θα το ευθυκίσει, mm-hmm. έτσι, και αλλιώς μετά... Το ένα το κανελί που επιτίθεται μαζί με τη μάνα, να προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε για να τα για να πάνε στο καταφύγιο, να τα κρατήσουμε για λίγο. Γιατί ας πούμε αυτά τα σκυλιά, καταρχάς, όταν στυρώνεις το σκυλί ηρεμεί τελείως, έτσι, δεν επιτίθεται. Όμως τα σκυλιά αυτά είναι 6,5 μηνών, 7. Mm-hmm. Καταλάβατε, είναι μικρά τα σκυλιά. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να το στυρώνεις τόσο μικρό το σκυλί. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει μετά από 9-10 μηνών. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Για αυτό που μας είπατε για το νέο καταφύγιο, έτσι όπως το οραματίζεστε, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, έχετε μπει στη διαδικασία? Υπάρχει χρονικός ορίζοντας? Ναι. Έχω πάει και στα Γιάννη, ας πούμε, μίλησα με την κυρία Καλογιάννη, που είναι στα προγράμματα και αυτά, ότι θα έχουμε βοήθεια και από την περιφέρεια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να αλλάξουμε θέμα. Δούμε λίγο και τα της καθαριότητας. Τώρα, αν θέλετε κάτι άλλο, τι να σας πω. Και εγώ λυπάμαι, ας πούμε, το ότι θα δαγκώσει κάποιον ανέδεατο. Δεν κοιμάμαι όλη τη νύχτα. Μόλις ακούω ότι κάποιος δάγκωσε ένα σκυλί, δεν κοιμάμαι όλη τη νύχτα. Δεν θέλω κι εγώ να δαγκώσουν τα σκυλιά τον κόσμο, αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Αλλά καταλαβαίνετε πώς ακριβώς είναι η διαχείριση. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή, έτυχε τώρα αυτή η μικρή αγέλη, η οποία γεννήθηκε εκεί στα Καλάμια. Κάποιος τα τάισε στην Κεανιακτή, πήγαν στην Κεανιακτή. Κάποιος περνάει και τα ταΐζει και είναι λογικό να πηγαίνουν εκεί, καταλάβατε. Προφανώς. Απλά εμείς θα λέμε λίγο να διερευνήσουμε και να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι διαδικασίες που μπορεί να κάνει ο Δήμος και πώς από εδώ και πέρα πώς μπορεί να πορευτεί. Γιατί όπως λέτε και εσείς, δεν γίνεται μέσα στην πόλη. Μέσα στον ιστορικό σκυλιά. Ο Δήμος θα προσπαθήσει να πιάσει αυτά τα δύο σκυλιά. Δεν ξέρω, διάβασα χθες ότι και ένα κοριτσάκι κάπου δάγκωσε ένα σκυλί στην Νικοπόλεως, το οποίο δεν πιστεύω ότι είναι από αυτά τα σκυλιά. Προφανώς να είναι άλλο. Περιμένουμε, δηλαδή, και όταν επιτίθεται ένα σκυλί, πρέπει οι πολίτες, αν είναι δυνατόν, να το δουν, ότι ξέρω εγώ, να πούν ότι είναι άσπρο με 5 μπούλες, ξέρω εγώ, τουλάχιστον, ας πούμε, να μας κάνουν μια περιγραφή. Για να ξέρετε και ποιος είναι. Είτε στην αστυνομία πάνε, είτε οπουδήποτε και πάνε να κάνουν την καταγγελία, είτε στο Δήμο την κάνουν την καταγγελία, τουλάχιστον, ας πούμε, να ξέρουμε την περιγραφή του σκυλιού. Δηλαδή, πώς περίπου είναι το σκυλί, να μην ψάχνουμε άδικα να βρίσκουμε ένα σκυλί, ό,τι να είναι. Ωραία. Αλλάζοντας θέμα, λοιπόν, πάμε στην καθαριότητα. Νομίζω, ναι, κύριε Σαραμπασίνα, ότι καλά είναι τα πράγματα. Έχουμε βέβαια ένα θέμα με τα ογκώδη που πρέπει να ενημερωθεί λίγο ο κόσμος. Ναι. Mm-hmm. Για πείτε μας. Γενικά στην καθαριότητα πήγαμε πάρα πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι και τώρα. Γενικά. Υπάρχει όμως κάποιο πρόβλημα με τα ογκώδη. Ο κόσμος δεν προσέχουν. Δηλαδή λέμε ότι δεν βοηθάνε. Δηλαδή. Δεν βοηθάνε. Υπάρχουν ορισμένοι ευσυνείδητοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο καθαριότητος και λένε, πότε μπορώ να βγάλω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ογκώδη δίπλα από τον κάδο ή σε ένα σημείο δίπλα από το σπίτι τους κτλ. Και τους λέμε ότι θα βγάλει τα σε μια εβδομάδα, σε 3 μέρες, σε 5 μέρες κτλ. Έτσι, αυτή είναι η σωστή διαχείριση για τα ογκώδη. Όμως, μπορώ να πω ότι το 80-90% των πολιτών βγάζουν έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε, χωράφια ολόκληρα, αμπέλια ολόκληρα και τα βγάζουν δίπλα από τους κουβάδες. Και αυτό δεν γίνεται μόνο ένα μήνα, γίνεται επί 4-5 μήνες συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Με αποτέλεσμα, δεν μην μπορεί, ώσπου να πας από μια περιοχή, να ξεκινήσεις από τα Φλάμπορα, Μιχαλίτσης, Μυρτούλα, Μύτικας, και να ξεκινήσεις όλες τις περιοχές της Πρέβεζας, Νιοχώρια, Ιθωμά κτλ. Αργεί. Μετά από κάθε 15 μέρες μπορεί να περάσουμε, ας πούμε, να μαζέψουμε τα ογκώδια αυτά. Καταλάβατε. Πρέπει ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο στο 6682. Αν δεν το ξέρουν.
2-682-3-60-682 είναι το τηλέφωνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Να μπορούμε, ας πούμε, να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Μόνο σε αυτό το θέμα έχουμε λίγο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω, εάν το προσέξει και λίγο ο κόσμος, θα το λύσουμε. Κύριε Σαραμπασίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν θα σας ρωτήσω για τα δημοτικά και για προεκλογικά τα προεκλογικά και τα αυτοδιοικητικά. Εντάξει, δεν έχω θέμα εγώ. Θέλετε, ρωτάτε με. Δεν είναι. Θα έχουμε τότε συνέχεια, θα συνεχίσετε. Ένα σχόλιο θα το θέλαμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, εμένα με έκανε τη τιμή ο κύριος Βαΐλης και με έβαλε αντιδήμαρχο, έτσι, και εγώ βέβαια κάνω μεγάλο αγώνα και προσπαθώ για τους πολίτες, προσπαθώ να λύσω ό,τι θέμα έχουνε. Και εφόσον ο κύριος Βαΐλης, αφού θέλει, ας πούμε, και θέλει να ξαναβάλει άλλη μια τετραετία, θα είμαι δίπλα του. Μάλιστα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση, καθώς είχαμε και τις αποχωρήσεις, τις υποψηφιότητες, όλα αυτά, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση? Κοιτάξτε, να σας πω. Να σας πω κάτι, και αν θέλετε, εγώ είμαι από τους πιο παλιούς δημοτικούς συμβούλους. Στην Πρέβεζα δεν γίνανε μεγάλα έργα. Δεν γίνανε τα μεγάλα έργα τα οποία αποτράπηκαν, δεν ξέρω, από πολιτικές. Έτσι, από διάφορες πολιτικές. Ο Ανατολικός Λιμένας, το νοσοκομείο, το θερμαλιστικό, και η ανίακτη, βέβαια, και η ανίακτη με τα λάθη, έτσι, με τα δρομάκια που θα γινόταν και αυτά, θα το βγάζαμε. Το 20% θα το βγάζαμε έξω. Λοιπόν, πάρα πολλά έργα μεγάλα, τα οποία από διάφορες πολιτικές δεν γίνανε, έτσι. Πλην όμως, ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει σε εξέλιξη πάρα πολλά έργα. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος λέει δεν έγινε τίποτε και δεν γίνεται τίποτε και δεν γίνεται τίποτε. Λοιπόν, υπάρχουν έργα σε εξέλιξη πολύ μεγάλα. Έτσι, υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, έτσι, το αποχητευτικό των παραλιακών οδών. Έτσι, μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι, υπάρχει η ίδρυυση η Χόχλα παραλιακών οδών. Τελείωσε το έργο Ζέφυρος Κανάλι και δεν υπήρχε τώρα καθόλου θέμα νερού. Το έργο εδώ της παραλιακής, της δικιάς μας, της παραλίας, με τα κράσπεδα και με το ξύλο που θα μπει μέσα, 1,70 προς τη θάλασσα, σε όλο το μήκος ξυλοτέκ που δαράζουν εκεί τα πλέον τα σκάφη. Φοβερό έργο, το οποίο έχει εγκριθεί και είναι για δημοπράτηση. Τώρα είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. Η πλατεία πάνω στο Χαλιμπάρδι απέναντι, 400.000, το κολυμπητήριο, το οποίο είναι εγκριμένο έργο και ξεκινάει. Δηλαδή, έργα αρκετά, έτσι. Τώρα δεν μου διαφεύγουν αρκετά, ας πούμε, να σας τα πω. Γίνεται δουλειά, προσπαθούμε όλοι μας, ό,τι να κάνουμε το δυνατόν καλύτερο. Και μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος ήταν μέσα στους 5 κόκκινους δήμους, μέσα 50 πόσοι ήταν δήμοι στην Ελλάδα, κόκκινος, έτσι, μέσα στους 50 δήμους. Μάλιστα. Κάποτε. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούμε άνετα. Μάλιστα. Τουλάχιστον, ας πούμε, στην καθημερινότητα λειτουργούμε άνετα. Εννοείται, έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά και είναι έργα για να γίνουν, έτσι. Ωραία. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, και είναι μεγάλη υπόθεση να λειτουργεί ο Δήμος κανονικά. Δηλαδή να έχει λειτουργία χωρίς χρέη, να μην προσθέτει χρέη. Καταλάβατε, καθόλου. Ωραία. Ίσα-ίσα πληρώνουμε χρέη. Έχουμε πληρώσει 7.600.000 πληρώσαμε παλιές υποθέσεις, δικαστικές αποφάσεις. Άλλων δημοτικών αρχών χρέη, δηλαδή. Λέτε. Παλιότερα χρέη. Ναι. Ναι. Και συνέχεια έρχονται, μην νομίζετε. Συνέχεια έρχονται κι άλλα. Ακόμη από την Όαση μια μελέτη, δηλαδή ήρθε τώρα τις προάλλες 300.000, ξέρω εγώ. Και τι δεν έρχεται. Όμως μπορούμε άνετα, ας πούμε, κοιτάξτε, γιατί έχει γίνει σωστή διαχείριση στα οικονομικά. Πολύ σωστή διαχείριση, οικονομία μεγάλη, όλοι μας κάνουμε οικονομία. Ωραία. Τέλος πάντων. Ωραία, κύριε Σαραμπασίνα. Κύριε Σαραμπασίνα, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Για οτιδήποτε άλλο. Ό,τι θέλετε να με παίρνετε τηλέφωνο. Βεβαίως. Εγώ είμαι ανοιχτό σε εσά. Είναι καλό έτσι να μιλάμε απευθείας και να μας λέτε και να ενημερώνετε τον κόσμο από ό,τι συμβαίνει, παρά να μπαίνουμε στη διαδικασία παραφιλολογίας ή τι ακούγεται. Κατευθείαν να μας ενημερώνετε. Ναι, το τι ακούγεται, ναι, είναι πράγματα τα οποία τα ακούω και εγώ και με στεναχωρούν πολλές φορές. Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.